Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Κοίταξε, υπάρχει μια κρίση στρατηγική καταρχήν στο ΠΑΣΟΚ. Την επισημάναμε και χθε. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να είσαι ο κεντρικό εισηγητή τη ψήφου εμπιστοσύνη στη Βουλή για να πάψει να υπάρχει εκλογολογία και την επόμενη μέρα να καλεί το κόμμα σου σε εκλογικό συναγερμό και να προετοιμάσει ψηφοδέλτια για το ενδεχόμενο να γίνουν οι εκλογέ μέσα στο 2015. Είναι αντιφατικέ κινήσει αυτέ και είναι λογικό να προκαλούν εντάσεις και τριβές. Αλλά νομίζω ότι βασικά το Πασόκ έχει πια υπαρξιακό θέμα. Έχει ε, θέμα το οποίο σχετίζεται με τη μεγάλη πολιτική στροφή που έχει κάνει στα χρόνια του Μνημονίου. Με αποτέλεσμα να μην καλύπτει πια τον χώρο της κεντροαριστεράς. Ένα χώρο, τμήμα του οποίου έχει ήδη μετακινηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, και ένα άλλο τμήμα καλύπτεται ήδη από νέα πολιτικά σχήματα, όπως το ποτάμι, όπως ένα τμήμα ε, καλύφθηκε από τη Δημάρ στο πρόσφατο παρελθόν. Και ε, βεβαίως, αν δεν υπάρξει ανασύνθεση, πραγματική ανασύνθεση στο χώρο αυτό, δεν μπορεί το Πασόκ να ξαναμπεί στο κέντρο των εξελίξεων. Η ατάκα της ημέρας ήταν η ατάκα, νομίζω ο κύριος Μωραΐτης την είπε, δεν θυμόμαι ποιος την είπε, ότι οι συνομιλητές μας χωράνε πια μέσα ο σε ένα ταξί. Ο Σιμεών και Ο Δίκογλου. Αυτή ήταν η ατάκα της ημέρας και είναι αλήθεια ότι δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να κινείται το Πασόκ με πραγματική διάθεση συνεννόηση με τι άλλε δυνάμει, γιατί βέβαια πραγματική διάθεση συνεννόηση θα πει κάνω και πίσω από την καρέκλα. Αφήνω δηλαδή σε έναν διάλογο όλα ανοιχτά. Και το θέμα της ηγεσία και το θέμα των προγραμματικών συμφωνιών και το θέμα της ιδεολογίας.